Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε και πάω στην κουζίνα. Παρέα με τον αγαπημένο μου Ζαν-Λουί Καψαλάς. Ζαν-Λουί μου. Μπονζούρ. Κομμό Σαβά. Σαβά. Κώστα, βοηθέτη μαγειρική. Έλα εδώ, τον είδε κουρεμένο, τον βοηθό μα. Στο βοηθό μα έφερε κανένα στα κυπουδιά. Πώς είμαστε. Όλα καλά. Καλά. Θα φορέσω και. Θα γίνει μάχη, δηλαδή. Θέλω να σας πω ότι σήμερα ο Ζαν-Λουί θα μας βοηθήσει να κάνουμε τα πολύ γνωστά νιόκι. Έτσι. Που είναι μακαρόνια από πατάτα, να το πω κάπως έτσι. Νιόκι πατάτα. Αλλά απλώς είναι η εύκολη λύση, την νοικοκυρά Ιταλίδα, που σε 5 λεπτά γίνονται με ζυμάρι. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ νιόκι, είναι δύσκολα. Πάρα πολύ εύκολο και μετά από αυτό κανένα δεν θα πάει να τα πάρει, θα τα φτιάξει μόνο του. Τέλεια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντα τα δοκιμάζω έξω, σε κάποιο εστιατόριο. Δεν έχει τύχει να τα φτιάξω. Άμα είναι φρέσκο, είναι αλήθεια. Ούτε σε τραπέζι μου τα έχουν σερβίρει, δηλαδή νοικοκυρά φίλοι μου. Κατάλαβε τη λέω. Να πούμε την αλήθεια ότι εδώ Ελλάδα δεν είναι φιλότιμο ο Ελληνάς με τον νιόκι. Ναι. Δεν το έχει τόσο. Αλλά... Μόνο για καναπαστίτσια είμαστε. Όχι, προθέω. Για να δούμε. Λοιπόν. Διαβάζουμε τα υλικά. Βεβαίως, για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Εγώ ξεκινάω να εξηγήσω. Βασιλάκη, τσίπα το μόνο λίγο πιο κοντά. Υλικά για νιόκι, 250 γραμμάρια πατάτα κουρκάδι, βρασμένη. Το ασπράδι, 70 γραμμάρια το αλεύρι, αλάτι, ένα κρόκο αφού. Εδώ μόνο το κρόκο. Ναι. Τελεία. Ωραία. Μόνο αυτά καλέ. Αυτά είναι για τη ζύμη, φαντάζομαι. Για τη ζύμη, ναι. Άρα κάτσε λίγο για ξαναδώ στην κάρτα, γιατί τα διάβαζα και δεν τα συνειδητοποιούσα. Τόσο απλά είναι τα υλικά. 250 πατάτα. Δώστε μας, Κωστάκι μου. 250 γραμμάρια πατάτας βρασμένη καλά, να είναι νιανιά ή να κρατάει. Θα δείξω. Okay. Μετά, ναι. 70 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ναι. Αλάτι και ένα κρόκο αβού. Πολύ εύκολα είναι. Πολύ εύκολο. Λοιπόν, okay. Πάμε στη σειρά ότι η πατάτα τη βράζουμε σε κόντρο αλάτι στο φούρνο. Okay. Και χωρίς κόντρο αλάτι με τη φλούδα. Στο πάντα. Φούρνο τη βράζεις. Στο φούρνο τη βράζεις. Στο φούρνο τη φλούδα. Από πάνω σε κόντρο αλάτι να τραβάει λίγο τα υγρά. Okay. Όπως είναι, τη πλύνουμε, τη βάλουμε. Και μετά έχουμε μια πατάτα, την ανοίγει εδώ, βλέπετε ψημένο. Πάντα με τη φλούδα. Όπως άρα είναι δεν μετά. Δεν τη βράζει. Δεν τη βράζει. Πατάτα στο φούρνο. Πατάτα στο φούρνο. Με τη φλούδα. Λοιπόν. Πατάτα στο φούρνο. Τι δεν καταλαβαίνει, μαντάμ. Έλα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Το ασπράδι δεν το θέλουμε, έτσι. Άρα αυτό όχι, μπορώ όχι. Να το κάνω. Ένα κρόκα θέλω. Α, είσαι παραγωγή, είσαι. Άρα, παιδιά, συγγνώμη, εγώ δεν τον ήξερα αυτόν τον τρόπο. Σε αλουμινόχαρτο από κάτω, δηλαδή όχι. Αυτή την πατάτα. Αναταψάκι, αυτό. Αυτό. Χωρί κόκκινο αλάτι. Έτσι, απλά την πατάτα. Για πόση 180, ώρα. Μέχρι η πατάτα που το πιάνει. Να γίνει έτσι. Πάρα πολύ. Δηλαδή, βάζει ένα μαχαίρι και σπάει. Ωραία. Το πίκρο κολπάκι είναι ότι η πατάτα πρέπει να είναι λίγο ζεστή για να μπορεί να ανακατεύουμε το αλεύρι μαζί με το πατάτα. Ένα πιρούνα, τίποτα άλλο. Να σας πω πώς λέγεται η πατάτα στα γαλλικά. Pomme de terre, το μήλο της γης. Εμείς πατάτα θα το λέμε. Thank you. Λοιπόν. Σωστό, γεώμηλο. Αυτό είναι. Εντάξει, ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μια μάζα. Λίγο σβολιασμένη φαίνεται, έτσι φαίνεται. Ναι, μα πρέπει να είναι. Δηλαδή, όχι στο μηχανή, στο χέρι. Ναι. Γιατί αλλιώς η πατάτη γίνεται πουρέ. Α, και πουρέ. Δεν θέλουμε. Αν και το κάνουμε με το χέρι, γίνεται πουρέ. Ναι, βέβαια. Α, α, όχι, στο μηχάνημα. Στο μηχάνημα. Μηχάνημα. Δεν θέλουμε να αλλιώσει εντελώς. Έχουμε μια πατάτα. Άρα λοιπόν. Με ένα απλό πυρουνάκι τσουκουτσουκ. Ακριβώς, τσουκουτσουκ. Και έχω προχωρήσει να δείξει τον κόσμο. Δεξιά. Αυτό πώς έγινε έτσι από σβολιασμένο που ήταν το έκανε. Τόσο. Απλώς το δουλεύουμε λίγο παραπάνω. Α, με το χέρι. Και μετά, αυτό θέλω να δείξω, επειδή ανάλογα την πατάτα, ανάλογα την υδρασία, όπως είναι αυτό εδώ, ρίχνουμε λίγο αλεύρι για να το δουλέψουμε. Για να έχουμε ένα ζύμι, βλέπετε, κολλάει λίγο, για να μην μας πιάνει χώρο. Λοιπόν, το κόλπο είναι εύκολο. Κόβουμε ένα κομματάκι να δείξουμε. Μπαίνει στο ψυγείο αυτή η ζύμη να ξεκουραστεί. Όχι, όχι, δουλεύετε αμέσως. Εμείς θέλουμε να κάνουμε νιόκι. Θέλουμε κουρασμένη δηλαδή. Το κάνουμε σωλήνα. Ναι. Και να το κόψουμε. Δεν έχουμε σημασία πόσο θα είναι κοντρό. Βάζε αλεύρι και εσύ στα χέρια σου. Για να μπορείς να τα ρίξεις. Α, εδώ βράζει το νεράκι μας. Εμείς κόβουμε κομματάκια. Αυτή τη ζύμη, Ζαν-Λουί, ναι. Την κάνουμε πόσο καιρό μπορούμε να έχουμε στο ψυγείο για να κάνουμε νιόκι. Στο νερό, στο νερό, όπως εδώ δηλαδή θα τα φτιάξουμε στρογγυλά. Ναι. Έτσι. Πιάσει. Αλεύρι αρκετά. Έτσι. Στρογγυλά και θα βάζω στο άλλο. Έτσι. Ναι. Πάμε. Έτσι μπορείς να τα κρατήσεις στο ψυγείο και να τα κάνεις σε 2 μέρες την υπόλοιπη ζύμη. Αυτό καλό τώρα είναι θα τα ζεματίσουμε. Απλώς το νιόκι, αυτό θέλω να δείξει να προλαβαίνω. Το ζεματάμε σε νερό με αλάτι, αυτό που είναι εδώ. Το βράζει. Μόλις ανεβαίνει απάνω το νιόκι, δηλαδή είναι βρασμένο. Ναι. Από εκεί πέρα, τι πάει να πει αυτό. Πάει να πει ότι δεν μας πειράξει τόσο πολύ το μέγεθος, άμα είναι πολύ, λίγο πιο κοντό, λίγο πιο μικρό, το σπιτικό.
Ωραία. Θα δείξω τώρα. Για να το δούμε να μπαίνει το νιόκι μέσα. Βέβαια. Απλώς θα δείξουμε και στον κόσμο πώς το κάνουμε με τη φόρμα του νιόκι, το περίφημο, που λέμε, το πιάνουμε λίγο έτσι, βλέπεις, λίγο στο πιρούνι, να δεις τη φόρμα. Και να μοιάσει το σχήμα έτσι, έτσι, αυτό το πιο σαν φασόλι. Το φίλο μου εδώ τα κάνω ωραία. Ωραία, θα κάνουμε έτσι. Και φαντάσου ότι εμείς κάνουμε αυτό για γάμο, για 500 άτομα. Τι, έτσι... Βέβαια, φρέσκα. Λοιπόν, εδώ... Για να δούμε αν είναι καλό, σε ανεβαίνει. Μόλις ανεβαίνει, είναι ψημένο. Είναι έτοιμο, αυτό το ξέρω. Και είναι έτοιμο για μαγειρική. Βέβαια. Για να βέβαια το φας. Ναι, για σερβίρι. Okay. Σιγά-σιγά. Σε πόση ώρα ανεβαίνει? Τώρα, σε 4-4 λεπτά, στα μικρά που θα κάνει. Είναι γρήγορα. Τώρα μπορούμε να κάνουμε το σχήμα και χωρίς το σχήμα. Ωραία. Τα άλλα τα υλικά γιατί τα έφερες, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Έχεις κάνει σαλτσουλά. Θα κάνουμε σαλτσούλα. Πώς θα τα κάνουμε. Φτιάχνε τη σαλτσουλά και θα τα κοιτάω εγώ αν ανέβαινε. Να δούμε τι θα βάλει και να γυρίσουμε να τη δούμε έτοιμη τη σαλτσούλα. Μας έχει και λίγο τι πιο μεγάλο. Τι έχεις φέρει, αγαπημένε μου? Δεν πειράζει. Έχω φέρει με λίγη ντομάτα. Ναι. Και πες το. Πες το για να δω. Πες, α, πολύ πες. Ωραία. Για να τα βάλουμε στο τηγάνι μας για να τα δούμε έτοιμα. Εγώ είμαι εδώ, τα παρακολουθώ τα νιόκι. Με το που ανέβουν ναι, θα τα πάρω. Μην αγχώνεσαι. Έλα ρε παιδιά, πόσο δύσκολο να είναι. Δεν μπορεί να κάνω λάθος αυτό. Α, έτσι. Ανέβηκε το ένα, ανεβαίνει. Έτσι. Α, ξανακατέβηκε ρε, Ζανή. Φοβήθηκε, έφυγε. Παιδιά, ειλικρινά ανέβηκε ως εδώ και ξαναβούτησε. Σε είδε και φοβήθηκε. Μέχρι να ανεβαίνει, μόλις ανεβαίνει να πάρει. Να το βλέπεις, πότε που κατεβαίνει. Το σκέφτεται, μην πηγαίνεις από πάνω και φοβάται. Τι να κάνω τώρα, ανέβηκε. Κάτσε πίσω. Άστα, θα μείνει πάνω όταν είναι έτοιμο. Ναι, θα μείνει, δεν θα φύγει. Να βλέπεις. Α, έλα. Περίμενε. Δεν είναι ακόμα έτοιμα. Άρα βάζουμε σκορδάκι. Λίγο σκορδάκι στο λάδι μας. Να. Πολύ εύκολο. Εντάξει, φυσικά μια σάλτσα ντομάτα έτοιμη. Να πιάσει λίγο θερμοκρασία το λάδι. Τώρα συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί θα μπερδευτεί η νοικοκυρά. Αυτό έχει ανέβει να το πάρω. Έτοιμο αυτό. Κοίτα εδώ. Όχι, όλα μαζί. Ανέβηκε, ναι. Ναι, αυτό είναι έτοιμο, Ζαλουί. Το βλέπεις, είναι πάνω. Αυτό έχει κολλήσει. Ναι, 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 ναι. Αυτό το βάζουμε σε κρύο νερό. Πού ή κατευθείαν μέσα. Εδώ, εντάξει, ή σε μπολ κατευθείαν. Και είναι έτοιμο. Και αυτό είναι να έτοιμο. Θα σταματήσει και η βράση, παιδιά. Γι' αυτό μπαίνει και σε νεράκι. Φτιάξε με το μπακάλο, έτσι, κοιτάξτε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα μου πεις μόνο τα υλικά της σάλτσας. Σκόρδο, ωραία, θα τη δείξουμε μετά. Εντάξει, ωραία. Βάλαμε σκόρδο, λάδι. Τι άλλο θα βάλει ο Ζανουή μου? Τα νιόκι που είναι έτοιμα. Τέλεια. Θα άρα θα τελειώσουμε στο τηγάνι. Ντοματούλα. Ντομάτα μετά φωτά και λίγο πέστο. Και λίγο πέστο, ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις να ολοκληρώσουμε τη σαλτσούλα μας. Ανέβηκαν και τα λανιόκι και να συνεχίσουμε να δείτε έτοιμο το πιάτο. Τα νιόκι είναι φανταστικά, πάρα πολύ εύγευστα. Έβαλες και από πάνω αυτό τι είναι? Καρύδι και ένα λάδι βασιλικό. Πάρα πολύ νόστιμα. Παιδιά, δείξτε το δικό μου πιάτο για να καταλάβετε πόσο πολύ μου άρεσα. Εδώ το έχω ήδη τσιμπολογήσει. Παίρνω άλλο ένα. Μια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλη φάση. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ φρέσκο. Πολύ. Ναι, θα το φάω μετά. Και πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο, πολύ φρέσκο και επειδή έχω φάει νιόκι έξω, αυτό είναι πολύ μαλακό. Δεν ξέρω. Πολύ εύγευστο και ταιριάζει έτσι όπως το εύκολο. Έτσι όπως το έφτιαξε. Ευχαριστούμε πολύ, Ζανουή μου. Φρέσκια πατάτα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη στήλη της ζωής Κρονάκη και θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί εμάς τις μανούλες που έχουμε παιδάκια από 1,5-2 που αρχίζουν πια και διεκδικούν αυτό που θέλουν, μέχρι νομίζω 20-25 που τα έχουμε στο σπίτι. Γιατί το θέμα μας είναι τα όρια και πώς τα βάζουμε με το σωστό τρόπο. Για να δούμε το φίλερ και πάω να συναντήσω τη ζωή και τις καλεσμένες μας. Στα 20-25 θα είναι ακόμα το παιδί στο σπίτι? Όχι, αλλά. Εμείς τώρα έχουμε και κρίση, σωστό και αυτό. Ψάχνεις τα όρια. Εδώ μέχρι τα 40 κάθεστε.